best running team του Μετρόπολης 95,5. Τρέξτε μαζί μας εδώ στον Μαραθώνιο και στις μικρές αποστάσεις. Την 90. Αμέσως αντιληπτό ότι στις δημοτικές εκλογές που έρχονται θα ακουστούν πάρα πολλά, γιατί οι υποψήφοι είναι σίγουρο ότι στην ατζέντα τους θα συμπεριλάβουν ένα τόσο σημαντικό αλλά και ευαίσθητο project όπως είναι η κατασκευή του νέου γηπέδου του, του ΠΑΟΚ. Να δώσω την καλησπέρα μου τώρα στον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, που είναι στην γραμμή. Ο κύριος Ζέρβας νομίζω δικαιούται να μιλάει και περισσότερο ίσως από τους υπόλοιπους, γιατί έχει υπηρετήσει τον ΠΑΟΚ και από πολλές θέσεις. Εγώ τον θυμάμαι από το μπάσκετ. Παλαιόθεν, κύριε Ζέρβα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπούζο. Και μάλιστα να θυμίσω, εσείς θα το έχετε στο μυαλό σας, ότι σαν προχθές, 18 Μαρτίου του 1990, είχε γίνει η πρώτη θεμελίωση του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ. Ναι. Ήμουν και εγώ εκεί, φαντάζομαι ήταν και εσείς τότε εκεί. Και μετά ήμουν ένας από τους ανθρώπους που είχα συμβάλει στο να ολοκληρωθεί αυτό το project του. Εδώ λένε, κύριε Ζέρβα, κρύβε χρόνια τώρα. Ήμασταν πολύ εδώ λένε τότε, κρύβε χρόνια. Ήμασταν του δημοτικού σχολείου τότε. Λοιπόν, 18 Μαρτίου του 1990, και εγώ σας θυμάμαι τότε και στην ομάδα του μπάσκετ και στις μεγάλες στιγμές εκεί. Είχε γίνει τότε η θεμελίωση με τους αδερφούς Δεδέογλου, με τον Νίκο τον Βεζιρτζή τότε, και μέσα σε λίγα χρόνια ο ΠΑΟΚ πραγματικά κατάφερε και ολοκλήρωσε αυτό το κλειστό γήπεδο που είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κλειστό γήπεδο που έχει η Θεσσαλονίκη. Και ίσως και το τελευταίο, όχι ίσως, το τελευταίο μεγάλο αθλητικό κέντρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που λέτε. Που κατασκευάστηκε στην πόλη μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Μπορείτε να βοηθήσετε να βάλετε πλάτη ώστε αυτό το project να πάρει σάρκα και οστά? Μιλούσα πριν με τον πρόεδρο του Καφτατζόγλιου, ήταν να πάει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, σε περίπτωση που μπουν μπουλντόζες στην Τούμπα, και στο ερώτημα αν θα τελειώσουν εκεί, θα είναι έτοιμοι να τον υποδεχθούν, είπε μόνο ένας ανόητος μπορεί να είναι σίγουρος ότι μπορεί να προλάβει. Όποιος έχει μια εμπειρία από μεγάλα τεχνικά έργα, από τέτοια project, καταλαβαίνει το μέγεθος της δυσκολίας και το πόσοι πολλοί πρέπει να συμβάλλουν ώστε να τελειώσει με το καλό και γρήγορα όπως σχεδιάστηκε. Εγώ έχω πει και σε εσάς, νομίζω, μη γίνει της Φιλαδέλφειας. Μη γίνει της Φιλαδέλφειας. Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Ή του Βοτανικού ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δηλαδή πρέπει όλο αυτό το έργο να έχει μια τέτοια ωριμότητα, ούτως ώστε τη μέρα που θα ξεκινήσει, τη μέρα που θα πέσουν υπογραφές, να έχουμε ένα σαφέστατο χρονοδιάγραμμα πότε θα έχει ολοκληρωθεί. Μην έχουμε δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Εγώ μπορώ να σας πω κάποια τεχνικά θέματα, γιατί νομίζω ότι καλύψατε με ένα πλήρες ρεπορτάζ του τι χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα καινούριο πλαίσιο, δηλαδή είναι το ειδικό χωρικό σχέδιο. Ναι. Δηλαδή αυτό πρέπει να εγκριθεί και αυτό ουσιαστικά είναι το οικοδόμημα μέσα στο οποίο θα γίνουν όλα. Δηλαδή εκεί, μέσα σε αυτό το ειδικό χωρικό σχέδιο θα υπάρχουν όλες οι προβλέψεις, ναι, από τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και της Περιφέρειας μέχρι, ναι, την αρχαιολογική υπηρεσία, ναι, για το τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το γήπεδο. Με βάση άρα, αυτό το ειδικό χώριο. Όταν παρακαλώ λέμε λοιπόν ειδικό χωρικό σχέδιο, γιατί ειλικρινά και εγώ δεν το ξέρω τι σημαίνει χωρικό σχέδιο. Άρα συμπεριλαμβάνει το πώς και γιατί θα πάει να γίνει το γήπεδο. Ακριβώς. Βάζει όρους και προϋποθέσεις. Και σε αυτό θα έχουν συνενέσει όλοι, ούτως ώστε να μην έχουμε στην πορεία ο ένας και ο άλλος να διαφωνήσει και να έχει διαφορετική άποψη και να χρονοτριβούμε και να φτάσουμε να μπει αυτό το πράγμα στις καλένδες ή να γίνει ένα ανέκδοτο όπως και πολλά άλλα πράγματα, βλέπε μετρό και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι σε ένα σημείο οριμότητας. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και του ΠΑΟΚ και του Δήμου και της Περιφέρειας και του ΠΑΟΚ που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Και η πρόθεση, από όσο γνωρίζω, της ΠΑΕ, δηλαδή των ανθρώπων της τεχνικής υπηρεσίας της ΠΑΕ, είναι αυτό να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο. Ναι. Δηλαδή μέσα στον Απρίλιο θα έρθει το αίτημα για τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Θεσσαλονίκης, ναι, απέναντι σε αυτό το πλάνο. Υποθέτω κάτι αντίστοιχο θα πάει και στην περιφέρεια, γιατί ξέρετε είναι Δήμος Θεσσαλονίκης, περιφέρεια Κεντρικής, ναι, Μακεδονίας, δεν υπάρχει, ναι, κάτι άλλο. Ναι. Οπότε θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη ή όχι του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περιφέρειας για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο και να πάμε σε αυτό που λέμε το Master Plan. Δηλαδή αυτό που είπατε και με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Τζαπακίδη, τελικά πού θα μπει ακριβώς αυτό το γήπεδο, αν θα είναι μέσα και το κολυμβητήριο, αν δεν θα είναι το κολυμβητήριο, αν θα είναι η Κλεάνθους, αν δεν θα είναι η Κλεάνθους, όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Θα είναι δεδομένα μέσα. Θα είναι δεδομένα ώστε να έχει κλειδώσει από κάθε πλευρά, από κάθε γωνία. Και τη μέρα, όπως σας είπα, που θα μπουν οι υπογραφές, ναι, και θα μπουν όλες αυτές οι δεσμεύσεις, να είναι όλοι οι υπόλοιποι, να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Όλη η πόλη,